Και σας ρωτώ λοιπόν ευθέως και εδώ σας στα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήμασταν σήμερα εδώ σε πρώιμη ημερησία συζήτηση για την οικονομία, για το τέλος των μνημονίων, για τη ρύθμιση του χρέους και την καθαρίξωση της Ελλάδος στις αγορές, αν η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων ρίχναν την κυβέρνηση? Και γιατί να ρίχναμε την κυβέρνηση, κύριε συνάδελφοι? Για να κάνουμε τη χάρη στις πρόθυμες κοινοβουλευτικές καβάτσες του συστήματος Σόρος, να διαμορφώσουν νέες κυβερνητικές πλειοψηφίες, για να περάσουν αυτές με δική τους ψήφο εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, σύνθετη ονομασία? Το ξεχάσατε τον κύριο Θεοδωράκη? Πριν από λίγες μέρες δήλωνε πρόθυμος να αναλάβει αυτό το ρόλο, με μοναδικό όρο να φύγουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την κυβέρνηση. Και που για να πείσει τους χορηγούς του, έφτασε μέχρι το σημείο να διαλύσει το κίνημα αλλαγής, αφήνοντας την κυρία Γεννηματά με περισσότερα άφημη από τον αριθμό των βουλευτών της. Να ρίχναμε την κυβέρνηση γιατί? Για να κάνουμε το χαρτίρι της Τρόικας εσωτερικού και των πολιτικών υπαλλήλων της, τον κυρίο Μητσοτάκη, Θεοδωράκη, Γεννηματά και Βενιζέλο και Στουρνάρα και όλους τους υπολείπους που για την ώρα που η κυβέρνηση έδινε τη μάχη της καθαρής εξόδου από τα μνημόνια, αυτοί ζητούσαν με τα μανίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον ΔΝΤ νέο μνημόνιο με προληπτική πιστωτική γραμμή? Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος δεν έκανε ούτε μία ανακοίνωση μετά την επιτυχία του οικονομικού επιτελείου και των διαπραγματευτών της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί να ρίχναμε την κυβέρνηση? Για να ανοίγαμε σαμπάνια στο μαύρο μέτωπο της διαφθοράς και της διαπλοκής, το οικονομικό έγκλημα, οι συμμορίες των κάθε λογής λαθρεμπόρων και ναρκεμπόρων που έπαιξαν αυτό το διάστημα τα ρέστα του στην πτώση της κυβέρνησης μέσα από τα σκυλάδικα, λέγοντας να φύγει η Χούντα, αυτοί που χρηματοδοτώντας κόμματα με μαύρα λεφτά από τουρκική ροήμη, κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά, πλήρωσαν αποστασίες, εξαγορές βουλευτών, φυλάδες, ιστοσελίδες μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κανάλια. Όλοι αυτοί οι τρόφιμοι του Ιδρύματος Όρος, η Τρόικα εσωτερικού και το μαύρο μέτωπο της διαφθοράς, της διαπλοκής και των λαθρεμπόρων και των ναρκωτικών που συνασπίστηκαν σε μια πρωτόγνωρη πολιτικο-οικονομική κοινοπραξία με μοναδικό σκοπό την εργολαβία της κατεδάφης κυβερνητικής πλειοψηφίας και την πάση θυσία ανατροπή της κυβέρνησης για να μην προλάβει να ολοκληρώσει το έργο της. Για να μην βάλουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια και να μην ρυθμίσουμε το χρέος. Για να γλιτώσουν τη φυλακή τα λαμόγια της Νοβάρτης και του Κελπνό, των θαλασσοντανίων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλων των υπολείπων σκανδάλων που μόνο αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος τόλμησε όχι μόνο να τα διερευνήσει αλλά και να τα στείλει στη δικαιοσύνη. Αυτοί λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάφτισαν και βαφτίστηκαν οι ίδιοι εν μία ανοιχτή μακεδονομάχη. Και το τραγικότερο όλων είναι ότι οι πολιτικοί τους ηγέτες είναι εκείνοι οι ίδιοι που ευθύνονται για την καυτή πατάτα του Μακεδονικού, που πέταξαν μαζί με τα χιλιάδες άλλα προβλήματα, εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά, στα χέρια της δικής μας κυβέρνησης. Εκείνοι που για να σώσουν τα τομάρια τους, όχι μόνο μακεδονομάχοι, αλλά θα πηγαίναν ακόμα και μισθοφόροι στην Κεντρική Αφρική. Και που την ώρα που δίθεν αγωνιζόντουσαν για τη Μακεδονία, το πρώτο πράγμα που φρόντισαν να εξασφαλίσουν ήταν η διαγραφή των θαλασσοδανείων τους στην Attica Bank. Κυριάκος Μητσοτάκης και Φόβη Γεννηματά, με τη συνδρομή του δικού τους ανθρώπου, του ίδιου υπόδικου για τα δάνεια του στην Αγροτική Τράπεζα του κ. Πανταλάκη, μεθόδευσαν την πώληση του θαλασσοδανείου του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας σε γνωστό φαν, προκειμένου να πληρώσουν το 3-5% του σημερινού υπολείπου τους και να συνεχίσουν να κοροϊδεύουν τα στελέχη, τους βουλευτές και τους ψηφοφόρους τους. Αλλά και τους χιλιάδες αγνούς πατριώτες που διαμαρτύρονται για τα συλλαλητήρια, ότι δήθεν τα εξυπηρετούν και που ευτυχώς μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και τη σχετική ερώτηση που κατέθηκε πριν από λίγες μέρες εδώ στη Βουλή, ο κ. Πανταλάκης αναγκάστηκε να κυρώσει την πώληση, δηλώνοντας μάλιστα ότι δήθεν έγινε εκ παραδρομής. Αυτά συμβαίναν την ώρα που επιτίθεται στους ανεξάρτητους Έλληνες. Καταλάβατε τώρα πόσοι αμετανόητοι και πόσο αδίστακτοι είναι οι πολιτικοί υποκινητές του Νέου Μακεδονικού και ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι που θέλουν να πετύχουν με πάση θυσία την ανατροπή της κυβέρνησης? Αυτές λοιπόν τις τραγικές καρικατούρες της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου παγίδεψαν στο ψευδεπίγραφο αφήγημα του δίθεν Μακεδονικού τους αγώνα χιλιάδες Έλληνες αγωνιστές, πατριώτες, τους οποίους κατάφεραν να πείσουν ότι η πρόσφατη πρόταση της πιστείας αφορούσε δίθεν το Μακεδονικό, την ώρα που σήμερα η ατζέντα της κυβέρνησης είναι η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια και η ρύθμιση του χρέους. Η πάση θυσία πάνταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής,
με την παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων που ευθύνονται για την οικονομική και τη δημοσιονομική κατάρρευση της χώρας.